πρωινούς, δηλαδή τη δικιά σας εκπομπή και της Δανάης, αλλά και του Σαββατοκύριακου και της Ίσης. Μας δώσετε πολύ. Μας είπατε ωραία πράγματα όλοι και είναι τα κάτι που είχαμε να κάνουμε και πολλά χρόνια. Δηλαδή παλιά ρωτάγαμε, βάζαμε να λένε ευχές ή αυτά. Μετά το κόψαμε. Θα μου πεις, όλα τα έχουμε κάνει στην ελληνική τηλεόραση. Τα πάμε και τα φέρνουμε. Δεν πειράζει. Τα ξαναφέραμε πάλι. Λοιπόν, τι σας ρωτήσαμε, θυμάσαι. Για τα καλύτερα Χριστούγεννα. Ποια είναι τα καλύτερα Χριστούγεννα που θυμόμαστε, ρε παιδί μου. Καθένας έχει ένα ορόσημο, ας πούμε, χριστουγεννιάτικο, είτε είναι ένας μεγάλος έρωτας, είτε ένα ωραίο ταξίδι, είτε είναι. Η γέννηση της κόρης σου. Οπότε λες ότι. Τι θυμάμαι εντολότερα. Εγώ ξέρω τι θυμάμαι. Δηλαδή. Εσύ ξέρεις. Ναι. Εσύ. Σούρχομαι, Σάβα, ετοιμάσου. Πιο έντονα δεν θυμάμαι τα Χριστούγεννα, αλλά θυμάμαι ότι πάντα ο πατέρας μου που δεν ζει πια μας ξύπναγε ανήμερα πρωτοχρονιάς, παρότι δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε εύκολα για να πάμε στο μαγαζί να σπάσουμε το ρόδι. Έλα, πρώτη φορά μου το λες αυτό, το ξέρεις. Στα τόσα πολλά. Είναι από αυτές τις μέρες που όταν ήσουν μικρός έλεγες, «Ωχ, πάλι πρέπει να ξυπνήσω νωρίς πρωτοχρονιά, μετά την παραμονή, όπου και μικρός να είσαι, θα έχεις ξενυχτήσει». Αλλά βέβαια το όσο περνάνε τα χρόνια είναι μια ανάμνηση που σε, την έχεις πάρα πολύ κοντά στην καρδιά σου γιατί σου θυμίζει έναν άνθρωπο που ήθελε ρε παιδί μου κάθε χρόνο να πάει καλά, να σε προτιμούσε εσένα το παιδί σου. Μα ξέρεις ότι ποδαρικό. Πολλοί άνθρωποι, εγώ ας πούμε δεν το είχαμε αυτό, αλλά το βλέπω από τον Μάκη και την οικογένειά του. Όταν κόβουμε πίτες, γιατί δεν κόβουμε μία, μία είναι για μεταξύ μας, ενώ εμείς και τα παιδιά που ναι, υπάρχει και ο τσακωμός και θα το κερδίσει. Η άλλη είναι με τους γονείς μας και τα αδέρφια μας και τα λοιπά. Λοιπόν, εκείνοι κόβουν πάντα και...